Η βιβλιοθήκη του πρώτου με τη Μαρία Σφυρόερα. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν συνήθιζε να λέει: «Πάω στο γραφείο μου μόνο και μόνο για να έχω το προνόμιο να επιστρέψω πεζός συντροφιά με τον Κουρτ Κέντελ». Αυτός ο άντρας, ελάχιστα γνωστός στους μη ειδικούς, έζησε μια ζωή που μοιάζει με παραμύθι. Σαν αθάνατος κάτοικος του Ολύμπου που αντιπροσώπευε μετά τον πόλεμο το Πρίνστον και σαν θνητός που δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να υποφέρει από τα χειρότερα μαρτύρια της παράνοιας. Το μυθιστόρημα της Γαλλίδας συγγραφέως Γιάννη Γκρανέκ, «Η θέα των μικρών θριάμβων», είναι ένα τολμηρό λογοτεχνικό εγχείρημα που πλησιάζει τη ζωή του ιδιοφυούς Αυστροαμερικάνου επιστήμονα της λογικής, μαθηματικού και φιλόσοφου Κουρτ Κέντελ μέσα από μια απρόβλεπτη οπτική γωνία. Η προσωπικότητά του βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας που αφηγείται η σύντροφος της ζωής του Αντέλ. Είναι η γυναίκα, κάποτε ταπεινή χορεύτρια σε καμπαρέ της Βιέννης, που έγινε ο φύλακας άγγελός του. Στάθηκε στο πλευρό του, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να διατηρήσει την έθραυστη ψυχική του ισορροπία μέχρι το θάνατό του το 1978. Ο Κέντελ απεβίωσε στο νοσοκομείο από ασιτία, αρνούμενος στην τροφή, υποκύπτοντας τις σκοτεινές υποψίες ότι προσπαθούσαν να τον δηλητηριάσουν. Όταν πέθανε, ζύγιζε περίπου 30 κιλά. Αν και η προσωπικότητα και η ζωή του Κέντελ είναι εκείνη που στοιχιώνει την αφήγηση στην ιστορία της Γκρανέκ, το βιβλίο, ένα ευφυές μείγμα αληθινών περιστατικών και μυθοπλασίας, ανακοινεί μια σειρά ευρύτερων θεμάτων. Η σχέση της επιστήμης με τη ζωή, η αναζήτηση του απόλυτου στην επιστήμη, τα επιτεύγματα και τα δεινά του 20ου αιώνα είναι ορισμένα μόνο από τα ζητήματα που συνδέονται αρμονικά στο βιβλίο με ιστορικά πρόσωπα και συγκεκριμένα γεγονότα, όπως είναι η άνοδος του ναζισμού στην Ευρώπη, καθώς και με ποικίλες ανθρώπινες καταστάσεις σχετικές με τη φύση της αγάπης, τη μνήμη και την απώλεια, την τρέλα και τη λογική, καθώς και θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τα ανθρώπινα όρια και το νόημα της ζωής. Η ιστορία του βιβλίου ξεκινά το 1980 σε έναν οίκο ευγυρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν μια νεαρή αρχαιοθέτρια επισκέπτεται τη χείρα του μαθηματικού, επιχειρώντας να εξασφαλίσει το αρχείο του Κουρτ Κέντελ για λογαριασμό του Ινστιτούτου Προχωρημένων Μελετών του Πρίνστον. Η προσπάθειά της δεν είναι εύκολη. Έχει να αντιμετωπίσει το δύστροπο χαρακτήρα της ηλικιωμένης πια Αντέλ, που από ό,τι φαίνεται παίρνει όψιμα την εκθήκησή της ενάντια στο κατεστημένο, αρνούμενη να παραχωρήσει τα ανυπολόγιστης επιστημονικής αξίας έγγραφα του συζύγου της. Η σχέση που αναπτύσσεται σταδιακά ανάμεσα στις δύο γυναίκες επιτρέπει στην Αντέλ να αφηγηθεί την περιπετειώδη συμβίωσή της με τον Κέντελ. Το κοινό τους ταξίδι περιλαμβάνει τη διαδρομή από τη Βιέννη της δεκαετίας του 30 στο μεταπολεμικό Πρίνστον, το πέρασμα από τα γεγονότα της προσάρτησης της Αυστρίας στο γερμανικό Ράιχ στην εποχή του μακαρθισμού, από τις απόψεις των διανοουμένων του κύκλου της Βιέννης στην εμφάνιση των πυρηνικών εξοπλισμών και τις συζητήσεις των Ευρωπαίων επιστημόνων που είχαν βρει καταφύγιο εκείνα τα χρόνια στην Αμερική. Η επιλογή της συγγραφέως να παρουσιάσει τον σπουδαίο επιστήμονα μέσα από την οπτική της συντρόφου του μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε με ανθρώπινο τρόπο τον ιδιοφυή Κέντελ, να παρατηρήσουμε τις αλόκοτες αλλά και εξαιρετικές πτυχές μιας πολυδιάστατης, σχεδόν υπερβατικής προσωπικότητας και τις συνέπειες που έχει η συμβίωση μαζί της. Σε αυτό το πρώτο της μυθιστόρημα, η παθιασμένη με τα μαθηματικά Γιάννη Γκρανέκ, που γεννήθηκε στη Γαλλία το 1969, πέτυχε να συνθέσει μια ζωντανή νοπογραφία του 20ου αιώνα, μια οδή στην ανθρώπινη ιδιοφυΐα και μια βαθιά ενδοσκόπηση στο ρόλο του έρωτα και του νοήματος της ζωής. Η θέα των μικρών θριάμβων κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια σε μετάφραση του Τεύκρου Μιχαηλίδη. Στη Γαλλία το βιβλίο έχει διακριθεί με το βραβείο Βιβλιοπολών και το βραβείο του Ιδρύματος Πέτρου Πρίγκιπα του Μονακό.